παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εγώ λίγο εξαφανίστηκα και με ρωτούσατε, μου λέγατε που είσαι, που χάθηκες. Για εσάς που δεν έχετε Instagram και δεν βλέπετε ή TikTok, θα σας φάνηκε περίεργο, αλλά εξαφανίστηκα διότι τις δύο πρώτες εβδομάδες που εξαφανίστηκα κόλλησα μια ίωση από τον Αλέξανδρο, κλασικά, που έφερε από τον παιδικό και ήμουνα χάλια. Φαρυγγίτιδα, δεν μπορούσα να μιλήσω, πόναγε ο λαιμός μου πάρα πολύ. Βήχα, απίστευτο, απίστευτο βήχα. Ο οποίος δεν μου έχει φύγει ακόμα, μην νομίζετε. Και είμαστε τώρα, διανύω την τέταρτη εβδομάδα. Ό,τι να είναι, τέλος πάντων. Ελπίζω ο Ιούλιος να σας έχει μπει καλά. Ελπίζω να είναι ένας τέλειος μήνας. Ελπίζω να έχετε ξεκινήσει έτσι τις αποδράσεις λίγο στη θάλασσα ή κάποιοι να έχετε φύγει για διακοπές. Εμείς φύγαμε για λίγες ημέρες. Πήραμε έτσι μια πρώτη γεύση. Πήγαμε μέχρι την Καλαμάτα, που μας αρέσει πάρα πολύ, και επειδή έχουμε εκεί και τη φίλη μου την Ελένη, που ξέρει που θα πάμε να φάμε, που θα πάμε να πιούμε ένα καφέ, που θα πάμε να παίξουν τα παιδιά, που θα πάμε να κολυμπήσουμε όμορφα. Το προτιμάμε και πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα ήταν η τρίτη φορά, νομίζω, εκτός από τις άλλες, τις φορές που έχω πάει ή για κάποια υποχρέωση ή πώς το λένε, που πήγαινα και έβαφα τα μαλλιά μου στη φίλη μου την Ελένη τότε που ήταν κομμότρια ακόμα. Για διακοπές έχω πάει τρεις φορές. Είχα πάει το 20, το 22 και το 23 τώρα φέτος. Πάρα πολύ όμορφα. Ξέρω ότι θα πάτε πάρα πολύ Καλαμάτα. Θα περάσετε εκπληκτικά, είμαι σίγουρη. Έχει και τα πάντα. Να πάτε στο Καστράκι, μην το ξεχάσετε να πάτε στο Καστράκι. Είναι ένα όνειρο. Θα σας βάλω ένα βίντεο εδώ πέρα που φτιάξα για το Instagram. Για όσες δες και όσους δεν έχετε να το δείτε. Είναι ένα όνειρο. Φανταστείτε την επόμενη μέρα που φύγαμε, γιατί ήταν την τελευταία μέρα, χθες γυρίσαμε από Καλαμάτα. Εχθές όλη μέρα το σκεφτόμουν το σημείο εκεί και είναι όνειρο. Δεν ξέρω ποιος το έχει σκεφτεί να το φτιάξει. Είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Και επιστρέψαμε χθες. Χθες έμπλεξα λίγο με στεγνοτήρια, πλυντήρια, χαμό, να ξεκαθαρίσω τι πρέπει να σιδερωθεί, τι όχι. Ένα χάος, και θέλω με το που γυρνάω από τις διακοπές να τα βγάζω. Δεν μπορώ να τα αφήνω για να τα βγάζω τσουκουτσούκου με τίποτα. Με το που γυρνάω, θέλω και ο χώρος που κουμπάω τις βαλίτσες να αδειάζει. Οπότε χθες είχα μπλέξει έτσι με αυτό και σήμερα είμαι λίγο κομμάτια, να σας πω και την αλήθεια. Αλλά είχα έτσι κέφι να σας μιλήσω και να τα πούμε. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, θα ανεβάζω καθημερινές βίντεο και όχι Σάββατο. Γιατί και τα Σαββατοκύριακα και εγώ θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο άνετη. Αλλά και εσείς πάτε, βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος και φεύγει. Και για διακοπές, αλλά και εδώ στην Αθήνα πηγαίνουν έτσι για βουτιές, βολτούλες και τα σχετικά. Οπότε κάναμε τις πρώτες μας διακοπές στην Καλαμάτα. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες, που είναι σε μερικές εβδομάδες. Θα περιμένουμε λίγο να τελειώσει το σχολείο του Αλέξανδρου, γιατί δεν θέλω να χάνει, να σας πω την αλήθεια, παιδικού σταθμού καθόλου. Είναι η τελευταία μας χρονιά στον παιδικό σταθμό και οι δασκάλες του Αλέξανδρου είναι τόσο καλές, κάνουν τόσο καλή δουλειά. Μακάρι να μπορούσε να πάει άλλη μια χρονιά παιδικό σταθμό, μακάρι. Αλλά δυστυχώς τώρα μπαίνουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εν τω μεταξύ, θέλω λίγο να δείτε τα μαλλιά μου. Σε τι τέλεια κατάσταση είναι, παρόλο που με είδε ο ήλιος. Ήρθα σε επαφή με αλάτι, με χλώριο. Δείτε σε τι τέλεια κατάσταση είναι. Οπότε πείτε μου, αν σας ενδιαφέρει, να σας πω τι έκανα στις διακοπές αυτές τις μέρες που πήγαμε Καλαμάτα. Να σας πω τι χρησιμοποίησα και πώς τα χρησιμοποίησα τα προϊόντα. Ανακάλυψα και ένα ανακάλυψα. Μου ήρθε ένα τέλειο προϊόν που είναι για το καλοκαίρι ό,τι πιο ιδανικό. Πραγματικά πιο ιδανικό προϊόν δεν μπορούσε να έρθει. Και το χρησιμοποιούσα και αυτό σε όλες τις ημέρες μαζί με τρία προϊόντα ακόμα. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει στο επόμενο βίντεο να σας μιλήσω. Για μαλλιά. Κοιτάξτε τι ωραία και οι άκρες μου. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζομαι γιατί θέλω να καθίσω στο Instagram να σας κάνω κάποιες ιστορίες για Lifelikes, αγαπημένη Lifelikes που έχει 25% έκπτωση. Τώρα τη μέρα που θα δείτε εσείς το βίντεο φοβάμαι ότι δεν θα ισχύει ο κωδικός. Είναι ο κωδικός M, λατινικά, 25. Δοκιμάστε το, μήπως ισχύει μέχρι και αυτή τη μέρα, αλλά είναι, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί είναι η πρώτη τόσο μεγάλη έκπτωση που δίνουν στη Lifelikes και έχω ενθουσιαστεί γιατί την αγαπάτε πάρα πολύ, αγαπάτε τα κοσμήματά τους και χαίρομαι γι' αυτό. Δέξτε εδώ ας πούμε τώρα κολιέ, πόσο όμορφο είναι, και με το 25% θα βγαίνει εννοείται πολύ οικονομικά, όπως και κοιτάξτε εδώ πέρα να σας δείξω λίγα τώρα αφού τα έχω εδώ και μιλήσαμε γι' αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο σκουλαρίκι, εντάξει ένα όνειρο. Και αυτά εδώ τα οποία βγαίνουν πάρα πολύ οικονομικά, πούντα. Καθίστε να σας δείξω ένα τέλειο ζευγάρι που είχα πάρει και στην Καλαμάτα και το φοράω συνέχεια.
Αυτά εδώ πέρα, τα οποία γελίζουν πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν το δείχνει στην κάμερα και βγαίνουν πολύ πολύ οικονομικά. Και εκτός του ότι θέλω να κάνω τις ιστορίες, θέλω, αν καταφέρω πριν πάω να πάρω τον Αλέξανδρο, να πεταχτώ μέχρι τον Golden Hall, να αγοράσω κάτι το οποίο θέλω, γιατί θέλω να κάνω μια αλλαγή στο μπάνιο, μια αλλαγή την οποία θέλω πάρα πολύ καιρό να κάνω, αλλά δεν έβρισκα το κατάλληλο έπιπλο και νομίζω το βρήκα. Θα πάω να το δω και από κοντά, τώρα που θα πάω στο Golden, αλλά το κακό ποιο είναι, ότι είδα στο site του Zara Home ότι έχει μόνο ένα επιπλάκι τέτοιο. Και λίγο έχω έτσι αγχωθεί για το αν θα το προλάβω ή όχι, και να πάω να το δω και να είναι και καλό έτσι, να είναι... γιατί αν θυμάμαι καλά υπήρχε στην έκθεση. Και θέλω να το δω ότι είναι ok για να το πάρω. Θα σας δείξω εγώ τώρα με το που βαφτώ, θα πάμε στο μπάνιο να σας δείξω. Αυτό εδώ είναι το επίπλο που θέλω να αλλάξω. Είναι ένα επίπλο το οποίο είχα πάρει πάρα πολύ βιαστικά, γιατί δεν έβρισκα τίποτα για να κουμπάμε έτσι, χαρτί υγείας, μωρομάντιλα κλπ. Και θέλω να το αλλάξω και έχω βρει ένα τέλειο. Όμως όχι λευκό, έχω βρει ένα χρώμα, σε ένα χρώμα ξύλο έτσι σκούρο, που νομίζω ότι με τον γκρι θα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, έτσι το έχω φανταστεί. Βέβαια όλα τα υπόλοιπα είναι ασημή και λευκά, αλλά οκ, okay, νομίζω ότι επειδή έχει πολύ παρόμοιο χρώμα με τα καλάθια, νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό για εδώ. Αυτό το επίπλο το είχα πάρει από τα IKEA. Επειδή ήταν εξωτερικού χώρου για να κουμπάς πάνω γλαστρίτσες και λοιπά, πίστεψα ότι θα αντέξει, αλλά κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Έχει αρχίσει και γίνεται σκάλια και εδώ κάπου, να κοιτάξτε. Και δεν μου αρέσει να το βλέπω έτσι, οπότε θέλω να το αλλάξω. Έλα και πρόλαβα, λοιπόν έτοιμη. Έχω βάλει εδώ και τα κοσμηματάκια μου, δείτε εδώ και την καρδούλα. Μίλησα με Life Likes, ο κωδικός θα είναι ενεργός μέχρι και την Κυριακή. Περιμέντε, γιατί εδώ στο Instagram, στο YouTube είναι αλλιώς τα πράγματα. Μιλάω εγώ με ημερομηνίες, αλλά δεν ξέρω πότε θα δείτε το βίντεο. Μέχρι την Κυριακή 9 Ιουλίου θα είναι ενεργός ο κωδικός, 25% έκπτωση σε όλα. Να μπείτε να ψωνίσετε, σίγουρα θα έχετε τον επόμενο μήνα, ειδικά κάποιον που θα γιορτάζει, θα έχει γενέθλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε είναι τέλεια ευκαιρία να ψωνίσετε κάτι. Δείτε τι ωραία που είναι φορεμένα και αυτά εδώ, οι καρδούλες. Αυτό το σετ μου αρέσει πάρα πολύ, θα το λιώσω. Και εννοείται πάντα φοράω και το ματάκι μου, εγώ δεν μπορώ χωρίς ματάκι. Έβαλα ένα απλό top και ένα απλό jean και έφυγα να πάω να προλάβω να πάρω το επιπλάκι. Ελπίζω να έχω γυρίσει πριν τις 12, είναι 11 και 4, γιατί θέλω να βάλω στο φούρνο να ψήσω και για μένα ένα κοτόπουλο. Έλεγα ότι εισγίστηκα σήμερα, ότι ο... χαμό που κάναμε στην Καλαμάτα, αλλά πραγματικά η Ελένη ξέρει κάτι πάρα πολύ ωραία μαγαζιά και φάγαμε εξαιρετικά πολύ ωραία. Αλλά έχω φύγει με 2 κιλά πάνω. Είχα ήδη 2 κιλά πριν πάω εκεί, τα οποία έπρεπε να χάσω και δεν το είχα πάρει σκοπό. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι, γιατί έρχονται και άλλες διακοπές και θα κλαίω το Σεπτέμβρη, θα κλαίω. Μπορεί να έχω ωραία μαλλιά να τα προσέχω, αλλά κάτι πρέπει να κάνω. Αυτές τις 3 εβδομάδες πριν φύγουμε για τις επόμενες μας διακοπές, πρέπει κάτι να κάνω. Κάτι. Αυτά φεύγω. Με τα ωραία μου τα κοσμηματάκια. Παιδιά, πόσο μου αρέσει να φοράω το καλοκαίρι, ειδικά τρελαίνομαι να φοράω κολλιέ μπόλικα. Τώρα δεν προλάβαινα, αλλιώς θα βάζα 2-3 ακόμα. Και να ξέρετε ότι οι δασκάλες που τους πήγα τα κοσμήματα κέντημα, γιατί ευχαριστώ τέλος πάντων, στη γιορτή του Αλέξανδρου, τρελαθήκανε. Τους άρεσαν πάρα πολύ. Έγινε τώρα, έτσι. Εγώ, εντάξει, δεν έφυγαμε ακριβώς στα διαχέρια, γιατί πήγα στο φαρμακείο να πάρω ένα φάρμακο που ήθελε και ορούς για τη μύτη του Αλέξανδρου. Μπαίνω στο Zara Home, βλέπω το έπιπλο ντουγρού, με το που μπήκα ήταν το πρώτο πράγμα που έπιασε το μάτι μου. Λέω να το έχει, τι χαρά είναι αυτή, ωραία το πρόλαβα. Και πλησιάζω. Και επειδή ήταν το τελευταίο εκθεσιακό, ήταν γεμάτο γρατζουνιές. Όταν σας λέω γεμάτο, γεμάτο. Από πάνω μέχρι κάτω είχε γρατζουνιές. Ήταν απίστευτο το πώς είχε γρατζουνιστεί το επιπλάκι. Και το παρήγγειλα. Θα μου το φέρουνε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εγώ στενοχωρήθηκα τώρα, γιατί ήθελα... Εντάξει, καλό μου. Για να δω, μου ήρθε η mail, γιατί μου το κάνει η κοπέλα. Α, ναι, μου ήρθε η παραγγελία, μια χαρά. 10 με 12 ευρώ μου θα παραλάβω.
Μου έκανε η κοπέλα την παραγγελία, δεν είχε ξαναγίνει. Γιατί τη λέω, μήπως έχετε στην αποθήκη, μου λέει, όχι δυστυχώς, αλλά μπορώ να σας το παραγγείλω να σας το φέρουν. Και τη λέω, οκ, και μου πήρε τα στοιχεία μου, κανονικά το πλήρωσα κιόλας έτοιμο και ξεμπέρδεψα. Αλλά εγώ το ήθελα σήμερα, γιατί είχα κέφι τώρα να γυρίσω σπίτι και να αλλάξω τη διακόσμηση του μπάνιου. Τέλος πάντων, την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ στο κοτόπουλο του κάνω και μερικά κοψίματα επειδή το φοβάμαι και θέλω να ψήνεται καλά και εσωτερικά εννοώ. Και το αφήνω αρκετή ώρα σκεπασμένο. Και μετά στο τέλος βγάζω το αλουμινόχαρτο και το αφήνω να πάρει χρώμα. Αλλά το αφήνω για αρκετή ώρα σκεπασμένο να μην καεί, αλλά θέλω να ψηθεί πάρα πολύ καλά. Και αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να μαγειρέψω για τον Αλέξανδρο, γιατί ο Αλέξανδρος, να ξέρετε, στο σχολείο τρώει καλύτερα από ό,τι τρώει σπίτι. Μόνο το φαγητό της μαγείρισας του σχολείου είναι πιο νόστιμο από της μαμάς. Το έχω αποδεχτεί. Κάθε φορά που πάω μου λένε οι δασκάλες ότι τρώει δύο πιάτα. Είναι απίστευτο το παιδί μου τρώει δύο πιάτα. Γιατί γενικότερα είναι παιδάκι το οποίο δεν τρώει και πάρα πολύ. Και για τον μπαμπά μας και τον Αλέξανδρο, το μενού έχει μακαρονάκια με σαλτσούλα. Τώρα αυτό το μάλλον θα κάνω μια γρήγορη γαρίδα μακαρονάδα. Νομίζω έχω γαρίδα στην κατάψυξη. Οπότε θα κάνω μια γρήγορη γαρίδα μακαρονάδουλα. Okay. Ήμουν σίγουρη ότι είναι γαρίδες αυτές. Μάλλον εσύ είδα άλλη μέρα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει το ψυγείο και δεν μπορώ να φάω. Λίγο να προσέξω. Είναι τα αγαπημένα μου παγωτό αυτό το μεταξύ. Ατύχησα. Τις φάγαμε και δεν το θυμάμαι. Στην ενασχόληση του Αλέξανδρου και περιμένουμε τώρα να έρθει η ώρα για να πάμε. Και πέρασα από την αδερφή μου πριν φύγω για να πάρω, κάναμε μια παραγγελία από Σέιν. Δεν παρήγγειλα τίποτα σπουδαίο. Παρήγγειλα για τα κροξάκια του, αυτά τα σχεδιάκια που βάζουν πάνω. Και επειδή του πήρα δύο από εδώ και είχε νομίζω 7,5 ευρώ το ένα και λέω ούτε καν, πήρα από το Σέιν, πήρα το Α. Από το Αλέξανδρος εννοείται, το οποίο το πήρα δύο φορές αλλά δεν το βρίσκω τώρα που είναι αυτό το αλφα, το δύο φορές, το δεύτερο. Του πήρα αυτό εδώ πέρα το κροκοδυλάκι, το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί φαίνεται, καθίστε να το ανοίξω να σας το δείξω, περιμένετε. Γιατί είναι σαν να μπαίνει μέσα από τις τρύπες από το κρόξο και να ξαναβγαίνει, νομίζω καταλάβατε τι εννοώ. Ο Αλέξανδρος παίζει με κάτι αυτοκινητάκια που του πήρα για τα κροξάκια του, να αυτό εδώ είναι. Και πήραμε και αυτά εδώ πέρα τα δεινοσαυράκια, τα οποία το βράδυ φωσφορίζουν. Καθίστε να σας τα δείξω και αυτά, ρε παιδί μου, άνοιξε. Νάτα. Τώρα έχω πιάσει ίδια, έχει και διάφορα χρώματα, έχει διάφορα σχέδια, έχει και πορτοκαλί, έχει και ροζ, έχει και μοβ. Να κοιτάξτε, έχει διάφορα χρώματα και σχεδιάκια. Περίμενε, για δώσω μου και ένα αυτοκινητάκι να δείξω. Και του πήρα και αυτά εδώ τα αυτοκινητάκια, τα οποία και αυτά έχει μας έτσι διάφορα χρώματα, σχέδια κλπ. Για να βάλουμε στα κροξάκια μας, τα οποία στην Καλαμάτα, θέλω να σας πω, δεν τα πολύ φορέσαμε, διότι μου έλεγε με πονάνε, με πονάνε, με πονάνε.
Και το φοβήθηκα εγώ τώρα, γιατί του πήρα τα κροξάκια τα οποία κλείνουν, που είναι σαν σανδαλάκι. Δεν του πήρα τα άλλα που είναι σαν σαμπό. Καταλάβατε νομίζω τι εννοώ. Γιατί αυτά που είναι σαν σαμπό. Ο Αλέξανδρος έχει πάρα πολύ λεπτό πόδι. Έχει ό,τι ακριβώς έχω εγώ. Λεπτό και μακρύ πόδι. Δεν υπάρχει χειρότερο συνδυασμό. Όλα εμένα τα παπούσια και τα σανδάλια μου είναι φαρδιά, αλλά στο μήκος είναι οκ. Okay. Δεν μπαίνει σε αυτό το παπούτσι, αγάπη μου. Μόνο στα κροξάκια μπαίνει. Επιστρέψαμε στο σπίτι και πάω να κάνω κάτι που πολύ φοβάμαι ότι θα το μετανιώσω. Θα πάω καθημερινή τον Αλέξανδρο στις Κούνιες. Πολύ φοβάμαι ότι αύριο το πρωί δεν μπορώ να τον ξυπνήσω, αλλά κάναμε μια συμφωνία ότι με το που του πω φεύγουμε θα φύγουμε. Και 34 και μόλις έκλεισε η πόρτα στο δωμάτιο του Αλέξανδρου. Μόλις τώρα τον πήγε ο κανάκης για ύπνο, γιατί ήταν αναστατωμένος τώρα, μέχρι να γυρίσουμε και από τις Κούνιες, να κάνει ένα μπάνιο. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά αυτό. Εν τω μεταξύ και εγώ ήμουν έχω να πάω στις Κούνιες με το παιδί, δεν θυμάμαι από πότε. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Γιατί μία το ένα, μία το άλλο, πραγματικά δεν είχα χρόνο κι εγώ να φύγω από το σπίτι, να βγω εννοώ. Και ήμουνα στην Τζίτα, γιατί ήταν μέσα στις Κούνιες δύο παιδάκια που είχαν ποδήλατα, μεγαλύτερα παιδάκια από τον Αλέξανδρο, και το ένα πηγαίνα με ηλικιώδη ταχύτητα και ήταν όλες οι μαμάδες, μη πρόσεχε, και ήμουνα και εγώ στην Τζίτα, μην τον χτυπήσει το ποδήλατο. Και δεν πέρασε και πάρα πολύ ωραία, να σας πω την αλήθεια, ο Αλέξανδρος του ευχαριστήθηκε βέβαια παρόλα αυτά. Και τώρα γυρνώ σπίτι, κάνουμε τα μπάνια μας, τρώμε κλπ. Και παίρνω μαρούλι, το πλένω, το βάζω σε ένα μπολ. Βάζω το κοτόπουλο που πέρασε από το μεσημέρι και θυμήθηκα ότι μέσα στο ντουλάπι είχα ένα ξύδι μπαλσάμικο. Και λέω, θα βάλω και ξύδι μπαλσάμικο να πάρει λίγο γεύση, αφού τώρα τα τρώω ανάλατα και με πολύ λίγο λάδι. Και με το που βάζω την πρώτη πυρουνιά στο στόμα, συνειδητοποίησα ότι το ξύδι του μπαλσάμικου χαλάει. Ενώ δεν έχει ημερομηνία λήξης, πάνω δεν βρήκα ημερομηνία λήξης. Μάλλον αν είναι πολύ καιρό ανοιχτό, δεν ξέρω τι παθαίνει. Ένιωθα ότι έπινα χαλασμένο κρασί. Χάλια. Πάρα πολύ χάλια. Τέλος πάντων, αυτά. Κάπου δεν θα σας αφήσω. Πάω να φτιάξω την επόμενη σαλάτα μου. Με τόνο τώρα, γιατί δεν έχω άλλο κοτόπουλο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να σας κράτησα ωραία παρέα. Θα τα πούμε πάλι σύντομα, σύντομα δεν θα σας αφήσω. Τώρα τον Αύγουστο, έτσι μια-δυο εβδομάδες θα ξανασταματήσω και μετά θα τα πούμε πάλι από Σεπτέμβρη κανονικά. Απλά θέλω να μου γράψετε από κάτω αν θέλετε να σας κάνω στο επόμενο βίντεο τη ρουτίνα των μελιών. Αυτό μην ξεχάσετε. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι σύντομα. Bye.